Έχουμε το θάνατο Ντερζή, τον οποίο, αν όλα είναι εκεί, να τον καλησπερίσουμε κιόλας και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Είναι. Καλησπέρα για μένα. Καλή μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να τον ρωτήσουμε, γιατί είναι και από τους πιο έμπειρους που διαθέτει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, αλλά εγώ θα κάνω μία ερώτηση που δεν σχετίζεται τόσο πολύ με την φετινή σεζόν. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από πιο πίσω, από αυτά που συνέβησαν πέρσι. Δηλαδή, πέρσι ήταν μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ είχε τον Πέτκοβιτς, πολλοί θεωρούσαν ότι εκείνος θα είναι βασικός, αλλά στο τέλος εσύ ήσουν αυτός ο οποίος με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις κατάφερες να κάνεις τη διαφορά στους τελικούς και νομίζω έπαιξες πολύ κομβικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι είναι και το πιο ιδιαίτερο πρωτάθλημα που πήρε κόντρα στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Ήταν και για σένα το καλύτερο έτσι πρωτάθλημα στην καριέρα σου? Εντάξει, σίγουρα ήταν, ναι, πολύ το πιο γλυκό, γιατί με τον τρόπο που έγινε στο τέλος, εντάξει, εγώ έδειξα υπομονή όλη τη χρονιά, παρόλο που δεν αγωνιζόμουν πάρα πολύ, οπότε έμπαινα όμως, θεωρώ ότι η ομάδα πήγαινε καλύτερα. Πήγε πέρα στα play-off, τα οποία τα έπαιξε σχεδόν τα παιχνίδια. Εντάξει, ανέβηκε η απόδοση της ομάδας. Στους ημιτελικούς, ιδίως με τον Παναθηναϊκό, έδειχνε η ομάδα να βγάζει το καλύτερο βόλιο που το είχε βγάλει καθόλου όλη τη χρονιά. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στους τελικούς και να πάρουμε το πρωτάθλημα στο πέμπτο τελικό, αυτά που θυμόμαστε. Σίγουρα ήταν μεγάλες στιγμές. Αμαυρώθηκαν βέβαια από τα επεισόδια τα γνωστά, δεν μπορέσαμε να χαρούμε τον τίτλο σαν μια νορμάλ ευρωπαϊκή ομάδα, όπως δηλαδή σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, θα γινόταν αυτό που είδαμε. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι ναι, είναι το πιο γλυκό πρωτάθλημα που έχω κατακτήσει. Το πιο γλυκό, ε! Γιατί είναι το λες ότι αμαυρώθηκαν? Μετά τον τέλο τελικό αφισιτηθήκαμε πάρα πολύ. Έγιναν πολλές δηλώσεις και από παίκτες αλλά και από παράγοντες του Ολυμπιακού. Έτσι ώστε νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο και να πεισμώσουμε και να θα δώσουμε όλα ώστε να πάρουμε το τελευταίο παιχνίδι. Και χαρακτηριστικό είναι ότι και το τελευταίο σετ το πήραμε με πάρα πολύ με μεγάλη ευκολία. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάνατε μια ανατροπή που δεν την πίστευε κανένας, Θανάση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκτός από εσάς, τον προπονητή και τη διοίκηση πέρσι, κανείς άλλος δεν πίστευε. Ή εν πάση περιπτώσει, το περιβάλλον της ομάδας, να μην αδικήσω και κανέναν, αλλά η πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, του κόσμου και των δημοσιογράφων, αν θέλεις, πίστευαν ότι το πρωτάθλημα χάθηκε από την ήττα εδώ στο Παλατάκι. Και όμως έγινε αυτή η τεράστια ανατροπή που δεν μπορούσε κανείς να την πιστέψει. Αλλά σε άκουσα να λες ότι δεν πανηγυρίσατε. Γιατί δεν πανηγυρίσατε? Τι πρόβλημα υπήρξε? Ποιος σας πείραξε κανένας στην Πειραιά? Σύμφωνα με την. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, σε άκουσα λίγο υπερβολικό τώρα. Τι μπορούν στο διαδίκτυο? Τι, σιγά, είδα, τίποτα δεν έγινε. Μια τσίχλα έπεσε και ένα χαρτάκι απόκομα εισιτηρίου. Τώρα μην το κάνουμε θέμα. Σύμφωνα με την. Ούτε συνέντευξη δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Σύμφωνα με την αθλητική δικαιοσύνη δεν έγινε τίποτα. Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό ήταν σε επίπεδο επένου. Δηλαδή τους επένεσαν κιόλα ότι του χρόνου κάντε περισσότερα. Μην περιορίσετε μόνο σε αυτά. Κάντε και κάτι ακόμα. Δηλαδή κρατήστε και κανέναν όμηρο. Μην φύγουν όλοι. Δυστυχώς ακόμα και φέτος εμείς ακόμα ψάχνουμε ποια είναι η τιμωρία. Θέλω να πω ότι. Ποια τιμωρία? Κάτι το οποίο θα μείνει και να ήταν μια τιμωρία ανάλογη με αυτό που ζήσαμε εμείς εκεί. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Πολύ καλά έκανες και το έθιξες ως παράπονο αθλητή, έτσι. Να πανηγυρίσετε, θέλετε ένα τίτλο. Θα τον πανηγυρίζετε είτε ήταν στη Σύρο, είτε ήταν στην Κηφισιά, είτε ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν θα κάνατε κάτι περισσότερο για να προκαλέσετε επειδή ήρθε αυτός ο τίτλος μέσα στο Ρέντι, μέσα στον Πειραιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακόμα ψάχνετε να δείτε την τιμωρία. Επειδή έγιναν πολλές ανατροπές στους τελικούς, έγιναν τρεις ανατροπές και κερδίσαμε τον τρίτο τελικό εκεί. Χάσαμε τον τέρατο εδώ, στο οποίο δεν έγινε το παραμικρό, παρότι χάσαμε ένα γεμάτο παλατάκι, δεν έγινε το παραμικρό και ξαφνικά πηγαίνουμε εκεί και υπάρχει για τους αθλητές η εναλλαγή συναισθημάτων. Όταν έχεις κερδίσει ένα πρωτάθλημα, έτσι όπως το έχεις κερδίσει και ξαφνικά βρίσκεσαι κάτω από καρέκλες και αφού μπορείς να φυλαχθείς, νομίζω ότι δεν αξίζει την προσπάθεια την οποία κάνεις 8 μήνες. Πάντως είναι πραγματικά πολύ άσχημα αυτό που έγινε, γιατί εγώ μένω έτσι στο παράπονο που μας βγάζεις, γιατί όντως μετά από τέτοια ανατροπή
αυτό που θέλει να σας ζητήσει να πανηγυρίσει, ίσως μπορούμε να πούμε ότι αποζημιωθήκατε, γιατί ήταν φοβερή υποδοχή που τύχατε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και νομίζω ότι επειδή έτυχε να είμαι και σε εκείνο το πάρτι, αυτά που έχουν γίνει είναι πράγματα που δύσκολα θα ξεχάσετε. Σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά από την άλλη, εγώ ας πούμε στα παιδιά μου δεν θα έχω να δείξω μια φωτογραφία από πάνω. Μια φωτογραφία από αποδυτήρια που μας φέρανε το κύπελο έτσι όπως το φέρανε. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, γιατί εκείνη την ώρα με τους σφιγμούς που να είναι πολύ ψηλά, θέλεις και να το ζήσεις και εννοείται να έχεις και κάτι μετά να θυμάσαι, όντως. Εννοείται. Δεν μπορεί να μην έχεις μια νορμάλ τελετή. Είναι πρωτάθλημα, έτσι παίζει αυτό ο Σμίτης. Να μην έχεις μια νορμάλ τελετή. Ακόμα και αυτό έχω φύγει εσύ τα φύγει. Ναι, είναι πολύ... Για γιατί ετοιμάσεις την ομάδα ότι απαλέψε και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Είναι πολύ κρίμα για το πρωτάθλημα συνολικά και για το άθλημα, γιατί το έχουμε και στο μυαλό μας πολύ πιο καθαρό, δυστυχώς. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό λίγο πίσω. Πολύ καλά έκανες όμως και το ανέφερες, γιατί εμείς μιλώντας με πρωταγωνιστές όπως είσαι εσύ, θέλουμε να μεταφέρουμε προς τον κόσμο και τα συναισθήματα και σου βγήκε πολύ φυσικά και γι' αυτό το λόγο λέω ότι καλά έκανες. Έχω μια πορεία όμως, γιατί ξεκινήσαμε με τα περσινά. Πέρσι με τον κύριο Ελγκέτα και με αυτό το σοκ που σε εισαγωγικά έχει προκαλέσει η αλλαγή προπονητή, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να είναι αποτελεσματικός και να πάρει ένα πρωτάθλημα. Φέτος τι ακριβώς δεν πήγε καλά, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η απομάκρυνση του συγκεκριμένου προπονητή και με τη δική σου την εκτίμηση, γιατί είσαι αρκετά έμπειρος αθλητής τόσα χρόνια. Εντάξει, πέρσι ήταν μια τελείως διαφορετική χρονιά. Εντάξει, πάει η ομάδα όπως είπα και πριν, μέχρι τα play-offs δεν είχε βγάλει να παίξει ένα σωστό βολή. Ήταν πολύ όντως ξαφνική, ήταν σοκ η αλλαγή του Γιάννη. Από εκεί πέρα, εντάξει, η ομάδα μου ήταν ήδη δεμένη, είχε δουλέψει αρκετούς μήνες, ήταν έτοιμη για τα play-offs. Εντάξει, ο κύριος Ευγέτα ήρθε, σίγουρα η ψυχολογία όταν αλλάζει ένας προπονητής αλλάζει και στην ομάδα, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα έπαιζε και θα έβαζε τον εαυτό της και γενικά την ποιότητα των παιχτών που είχε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και πέρσι, όπως και φέτος φυσικά, έχουμε μεγάλα ονόματα και όλη τη χρονιά δουλεύουμε για το πρωτάθλημα. Τώρα φέτος ήταν μια διαφορετική χρονιά, έγιναν κάποιες μικροαλλαγές. Μετά από ένα χρονικό διάστημα που η ομάδα δεν έπαιξε τα αναμενόμενα, γιατί ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Ξεκινήσαμε νομίζω, αν όχι πρώτη, από τις πρώτες ομάδες, από τον Αύγουστο. Η διοίκηση αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή, διότι η ομάδα δεν είναι αγωνιστικά αυτό που έπρεπε να δείξει σύμφωνα με τις κινήσεις που έκανα το καλοκαίρι. Προχθές φιλοξενήσαμε εδώ με τον Γρηγόρη Θάνο τον Βασίλη τον Κουρνέτα, ο οποίος πρώην συναθλητής σας, ο οποίος μας είπε ότι συγκρίνοντας ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή θεωρεί, μιλάμε για τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα πιο μπροστά, ίσως γιατί έμεινε με τον προπονητή του, έχει κάνει τις προσθήκες του και τα λοιπά από το ευρωπαϊκό βόλι, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει ποιο υλικό είναι και τι μπορεί να πετύχει έχοντας πλέον τον Ρίτσι στον πάγκο του. Συμφωνείς μαζί του? Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Παίρνουμε στους παίκτες, δαπανώντας κάποια λεφτά, έχει αφήσει φυσικά τον μπάτζετ κατά πολύ. Εγώ θα πω σε αυτό ότι και πέρσι είναι ξεχνάμε ότι μια παρόμοια κατάσταση ήταν που είχαμε χάσει τους πρώτους στόχους. Για μένα οι παίκτες δεν κάνουν την ομάδα. Η ομάδα θα γίνει και μπορεί να γίνει χωρίς σε μεγάλα ονόματα. Ναι. Πέρσι λέγαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος ηγέτης, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι πρέπει ομαδικά να παίξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Ναι. Το πρωτάθλημα θα κρυφθεί στην περίοδο που θα πρέπει οι ομάδες να έχουν τη διάρκεια και να μπορέσουν την υπομονή ώστε να παίζουν καλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα οποία έχουν περίπου τέλος ομάδες με ένα μήνα. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Σίγουρα μπορεί ο Ολυμπιακός για μια ακόμη χρονιά να δείχνει ότι είναι δυνατός με καλές μεταγραφές, με ονόματα, αλλά για μένα δεν σημαίνει κάτι αυτό. Νομίζω ότι το καλύτερο σύνολο και όταν μια ομάδα είναι σαν οικογένεια μπορεί να βγάλει
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο γήπεδο και παράλληλα να κρύψει και να, τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Είναι οικογένεια και αν συμφωνείς, έχει δημιουργήσει την αίσθηση της βαριάς φανέλας, της πολύ βαριάς φανέλας στο Βολή. Σίγουρα, εντάξει, έχει δημιουργήσει μια φοβολία. Έχουμε τρία πρωταθλήματα συνεχόμενα. Για μια ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι όντως είναι μια οικογένεια, γιατί πλέον έχει μάθει να δουλεύει σε πολύ επαγγελματικά πρότυπα. Και όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται και τα καινούργια καταλαβαίνουν κατευθείαν ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολλά, πάρα πολύ υψηλά στάνταρ και ότι ο πρωταθλητισμός είναι βεβαιωμένος, δεν υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα με βάση και το δέσιμο που έχετε, που είναι νομίζω το ίσως από τα πιο σημαντικά στοιχεία, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση και το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις ότι μπορεί πιο εύκολα να ανταπεξέλθει σε μια αλλαγή προπονητή? Μπορεί. Θεωρώ ότι, επειδή ακριβώς είπα πριν ότι είμαστε μια οικογένεια, έχουμε παιδιά οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία. Εκτός από μένα είναι ο Χαρό Γκόμες, είναι ο Άλεξ Αφράνοβιτς, είναι παιδιά τα οποία και από πίσω είναι κάποια παιδιά που και αυτά έχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Πιστέψτε με ότι εδώ και 10 μέρες, στις οποίες εμείς προπονούμαστε μόνοι μας, ουσιαστικά, χωρίς προπονητή. Υπάρχει ένα τέτοιο το δέσιμο και γενικά ο σεβασμός που έχουμε ένας τον άλλον, που κάνουμε μια πολύ καλή προπόνηση. Καταδίκαμε προχθές χωρίς προπονητή, ενώ ότι με έναν υπηρεσιακό, ο οποίος το παιδί είναι στατικολόγος. Αυτό δείχνει ότι μια ομάδα μπορεί να σταθεί και έχει τις βάσεις έτσι ώστε να περάσει τα δύσκολα. Δεν είναι εύκολο πράγμα το να κατέβει σε ένα παιχνίδι, ό,τι και να είναι, ήταν μια πρεμιέρα, ήταν δύσκολο, ο αντίπαλος μπορεί να μην ήταν πολύ δυνατός, αλλά δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις ακέφαλος σε ένα παιχνίδι, παρόλο να έχεις σχέσεις προσωπικότητες όπως έχουμε εμείς και μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι και σχετικά εύκολα. Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για τον αποκλεισμό από τον League Cup, θα μπορούσες λίγο πιο μετά, γιατί έχουν περάσει και αρκετές ημέρες, με λίγο πιο καθαρό μυαλό, να μας πεις τι ακριβώς έφταιξε και πόσο έχει επηρεάσει την ομάδα που χάνει ουσιαστικά έναν στόχο και είναι σαν να τον κάνει δώρο στον βασικό της αντίπαλο και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα? Εντάξει, το λέγαμε το μια τελείως διαφορετική εργασία. Γενικά είναι ένας τελείως διαφορετικός θεσμός. Ξεκίνησε με μια μορφή προετοιμασίας των ομάδων σαν φιλικό τουρνουά. Πλέον εντάξει, προσπαθούν, νομίζω δεν το πετυχαίνει όμως η Λίγκα ώστε να γίνει κάτι πιο ισχυρός ο θεσμός, αλλά για μας ήταν ένα το πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο οποίο σίγουρα είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι νοκάουτ, δημιουργήσε μια πρόκληση την οποία την παίρνεις και την χάνεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια αλφα πίεση. Γιατί εντάξει, η Αλεξανδρούπολη, η ομάδα θεωρώ ότι δεν είναι πολύ, πολύ δυνατή. Προηγήθηκε 2-0. Εντάξει, στην τελική νομίζω ότι ήταν και σε λεπτομέρειες που θα μπορούσαμε δηλαδή, να είχαμε προκληθεί και αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το Final Four στη Σύρο. Απλά το αποτέλεσμα πάντα είναι ένα αποτέλεσμα. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη ώστε να δείξει ένα χαρακτήρα και ώστε μια νορμάλ απόδοση να μπορούσε να πάρει την πρόκληση. Να ρωτήσω κάτι, Θανό. Η επιστροφή του Γκόμες, η συμμετοχή αυτού του συναθλητή στο team, ενός παίκτη που σας ξέρει και το ξέρετε καλά, πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ? Γιατί πέρσι Γκόμες δεν υπήρχε, κακά τα ψέματα. Ο Χάρη, εντάξει, τον γνωρίζω τον Χάρη από πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, φανταστώ με τον καινούργιο προπονητή, ήμασταν μαζί το 2001 μαζί τον Ολυμπιακό. Και εγώ ήμουν ακόμα πάρα πολύ μικρό. Είναι μια προσωπικότητα που δεν χρειάζεται να το αποδείξει. Αν το έδειξε ακόμα και με τη συσπήρωση που είχε η ομάδα τώρα που είμαστε χωρίς προπονητή, θα δεχτώ ότι ήμουν εγώ πόθος, έτσι που βοηθούσα λίγο και ο Χάρη προσπάθησε να δώσει κάποιες εντολές ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Χάρη θα επανέρχεται και θα επανέλθει. Θα επανέλθει πλήρως και αυτό βοηθάει όλα τα παιδιά. Από τη στιγμή που θα ξεπεράσει τον προγραμματισμό του και τον έχει ξεπεράσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό, απλά εντάξει και εκεί είναι το ψυχολογικό κομμάτι το οποίο θέλει κάποιο χρόνο, ο οποίος χρόνος υπάρχει, γιατί ακόμα και τα παιχνίδια του Champions League είναι σε ένα μήνα από τώρα. Και όπως είπαμε όλα κρίνονται μετά το Φεβρουάριο Μάρτιο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργεί ένα κλίμα αυτό την οικογένεια, βοηθάμε όλοι μαζί έτσι ώστε
το μεγαλύτερο όπλο το οποίο έχουμε να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι στην κορυφή. Μάλιστα. Γρηγόρη, έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε? Μας έκανε ωραία πάσα τώρα, γιατί μας είπε ότι παρότι ήταν πολύ μικρός, γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, έχει άποψη για τον Ντανιέλε Ρίτσι. Είναι σοπονητής με τον οποίο θυμάται σίγουρα κάποια πράγματα, οπότε θα ήθελα να πάμε εκεί λίγο. Δηλαδή, περιμένετε προφανώς να δουλέψετε μαζί του. Εσύ για το συγκεκριμένο προπονητή τι έχεις να πεις? Εγώ έχω να πω πολύ καλά λόγια, γιατί πλέον και τότε βέβαια, έτσι, γιατί δουλεύει πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας πολύ πυρός προπονητής, δουλεύει μια ιταλική νοοτροπία, την οποία ξέρουμε ότι η Ιταλία έχει μια σχολή στο άθλημά μας. Μπορεί να δώσει πάρα πολλά σε όλα τα παιδιά και μπορεί να δέσει την ομάδα και ώστε να μπορεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να παίξει το βόλεϊ που μπορεί. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή, δεδομένου και το χρονικό περιθώριο το οποίο υπήρχε, γιατί είμαστε μέσα στην αγωνιστική περίοδο, το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Μπορεί να δώσει τους ρόλους σε κάθε παίχτη, να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι, όπως έγινα και εγώ τότε, όπως και ο Χάρη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που τον έφερε στην Ελλάδα. Έχουμε πει πολλά για αυτόν τον προπονητή. Έχουμε ακούσει βασικά. Κυρίως για το ότι βρίσκει τρόπο να φτιάχνει το κλίμα στα αποδυτήρια. Και τουλάχιστον με βάση πράγματα που ακούστηκαν, ένας από τους λόγους που έφυγε ο Ελγκέτα είναι γιατί έχασε αυτό το δέσιμο με την ομάδα και με τους παίκτες, ίσως και με τη δουλειά του έχασε και την εμπιστοσύνη των παίκτων. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ρίτσι μπορεί να αντιστρέψει αυτό το κλίμα και ίσως είναι και ένα δυνατό του χαρτί? Σίγουρα, ο ρόλος ενός προπονητή είναι και αυτός. Είναι το πόσο μπορεί να δέσει τους παίκτες, να δημιουργήσει ένα καλό σύνολο, ένα πολύ καλό κλίμα και να μπορέσει να τους κερδίσει έτσι ώστε να παίζουν και για αυτόν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες να έχουν ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, έτσι ώστε να μπαίνουμε στο γήπεδο και ακόμα και την πιο απλή πληροφορία την οποία μπορεί να δώσει ο προπονητής, να τη χρησιμοποιούν στο έπακρο. Έτσι. Νομίζω ότι ο Ντανίλε το έχει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ μεταδοτικός, είναι πολύ, θα το δείτε και σε λίγο καιρό, ότι εκεί που πρέπει ζορίζει τους παίκτες του, αλλά εκεί που πρέπει να είναι και πιο χαλαρός, έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει το κλίμα και την εμπιστοσύνη τους. Μάλιστα. Σαφέστατος. Μακάρι να καταφέρει. Τα υπόλοιπα τώρα τι να ρωτήσουμε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα στο κήπεδο. Θα έχουμε μια μεγάλη χρονιά. Κλείνοντας, να ρωτήσω το εξής. Θεωρείς ότι εκτός από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό υπάρχει διεκδικητής για τον τίτλο? Με ειλικρίνεια τώρα όμως, έτσι μην είναι δύσκολο. Για τον τίτλο δύσκολα είναι δύο ομάδες, η Σύρος και ο Βραχάτη, ο Βαχαϊκός, ο οποίος έχουν ένα καλό σύνολο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την είσοδο στον τελικό θα είναι ένα δύσκολο βράδυ με πολύ μεγάλες αλλαγές. Εντάξει, μην βιαζόμαστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου μέχρι και μέσα του Ιανουαρίου, που σε αντίθεση με άλλα σπόρ στο βόλεϊ είναι καθοριστική, γιατί ξέρουμε ότι με αλλαγή ενός σε δύο παιχτών μπορεί να γίνει να φύγει το πάνω κάτω. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε δείχνουμε υπομονή, έτσι δεν θέλουμε να απογοητευόμαστε. Ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα, υπάρχουν πάρα πολλοί μήνες ώστε η ομάδα να φανεί έτοιμη στα σημαντικά παιχνίδια. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και τύχη και υγεία μέχρι το τέλος. Να έχεις και εσύ και συμπίκτες σου. Έτσι, να είσαι καλά.